Και προχωράμε στα τελευταία, γιατί ακούμε όμιξ, και δεν ξέρουμε τι είναι. Πρώτε όμιξ, κρυπτόμιξ και τζενόμιξ και δεν συμμαζεύεται. Τα όμιξ έγιναν και γιουρόμιξ στην ουρολογία. Γίνεται ένα βασικό κεφάλαιο και πρέπει να αρχίζουμε να ψηλιαζόμαστε το τι γίνεται. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τη Μαρία. Λίγο ησυχία, παρακαλώ, δεν μπορώ να φωνάζω και στο μικρόφωνο. Παράκληση, να σταματήσουμε να μιλάμε λίγο. Η Μαρία Παπαϊωάννου είναι επίκουρη καθηγήτρια βιοχημίας, βιολόγος, μοριακή βιολόγος, και η οποία, πώς την ξέρουμε, ήταν ουσιαστικά, μέσα από το Πανεπιστήμιο βέβαια, από το ΑΠΙΘΙΤΑ, και ουσιαστικά υπάρχει μια μόνιμη συνεργασία εδώ και πόσα χρόνια πια. Ούτε τέσσερα χρόνια. Τέσσερα είναι μια ζωή. Κάτσε. Λοιπόν, πάμε για 4 χρόνια συνεργασία σε διάφορα projects που κάνουμε μαζί, είτε για τη διάγνωση του καρκίνου. Δεν τα πείτε όλα. Του καρκίνου από τα ούρα, είτε για. Όχι, δεν λέω. Θα τα πει εκείνη. Λοιπόν, Μαρία Παπαϊωάννου, όμιξ και γυρόμιξ. Πόσοι έχουν ακούσει τη λέξη όμιξ γενικώς? Έτσι, κάνα χέρι. Λίγα χέρια, 2, 3, 4, 5, 6. Οκ. Άρα, ας κάνε μας λοιπόν την εισαγωγή, όπως σου είπα, σύστησέ μας τα όμιξ. Καλησπέρα από μένα. Τώρα πια είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι όταν με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν θα ήθελα να μιλήσω και να είμαι εκπαιδεύτρια στο σχολείο ουρολογίας, προβληματίστηκα, γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε: είμαστε μόνο γιατροί, ουρολόγοι και άνδρες. Γυναίκες δεν έχουμε μαζί μας. Οπότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν: οκ, εγώ είμαι γυναίκα. Τι με θέλετε? Ουρολόγος δεν είμαι και δεν είμαι γιατρός. Οπότε εδώ πέρα είμαι πραγματικά τοξωτικό, γιατί και η κυρία Κοντοπούλου κάποια σχέση έχει με το νοσοκομείο. Εγώ όμως δεν έχω απολύτως καμία σχέση, εκτός το ότι είμαι επίκουρη καθηγήτρια στην ιατρική στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Τώρα, είμαι σε μια έδρα η οποία μάλλον δεν είναι και τόσο αγαπητή. Δεν ξέρω ποιες είναι οι μνήμες σας από τη βιοχημεία. Δύσκολη. Να υποθέσω ότι αν ρωτήσω ότι... Δεν ήταν όπως η ιστολογία, αλλά εντάξει. Ή η παθάνα, αλλά εντάξει. Τώρα για το ιστολογία, γιατί μου το πετάξατε, δεν ξέρω. Στα χρόνια. Ναι. Προτιμούσαμε Τρακατέλη, γιατί είχε και καλό μάθημα, καλά βιβλία, από Τσούρα και Καδερβιώτη. Τώρα το αγαπημένο μάθημα είναι η ιστολογία μας με την κυρία Μάνθου, οπότε η βιοχημία έχει πέσει. Εμείς θα ασχοληθούμε για την επόμενη ώρα με τα ουρόμιξ. Τι είναι τα ουρόμιξ? Τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι τα ουρόμιξ? Πάμε λίγο ρηφρικς. Κόμιξ. Ουρολογικά κόμιξ. Όπα. Γιατί δεν δουλεύει? Δεν είναι ανοιχτό, μήπως? Όχι, ανοιχτό είναι, πράσινο. Απλά δεν αλλάζει διαφάνεια. Τελείωσαν οι μπαταρίες. Δεν πειράζει. Άλλαξε. Όχι, δεν έχει μπαταρία, μάλλον κάτι τέτοιο. Παίρνω ένα δεύτερο. Λοιπόν, δεν έχω να δηλώσω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Είμαι στην ενότητα Uro Secrets, οπότε πρόκειται για ένα μυστικό που το ξέρουμε μόνο μερικοί, 4-5 που σήκωσαν το χέρι. Είναι κάτι διαφορετικό. Μετά την πρώτη συνεδρίαση που είχαμε χθες το απόγευμα, αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι όταν ψάχνουμε να βρούμε κάποια έννοια, η πρώτη μας επαφή ποια είναι, πάμε και γκουγκλάρουμε. Άμα πάμε και γκουγκλάρουμε τα όμιξ, θα διαπιστώσουμε ότι τυχαία έτυχε να κάνω το γκουγκλάρισμα τον Σεπτέμβριο του 2018 και βρήκα ότι είναι πάνω από 5,5 εκατομμύρια αποτελέσματα. Ετοιμάζοντας την ομιλία για να τη στείλω, σχεδόν 6 μήνες μετά, τα αποτελέσματα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%. Βλέπουμε ότι η πληροφορία που έρχεται στα όμιξ είναι καθημερινά τεράστια. Ταιριάζει και με τις πληροφορίες που μας παρουσίασαν οι ομιλητές την Πέμπτη το απόγευμα. Άμα πάμε στα ουρόμιξ, τότε διαπιστώνουμε ότι πρώτο και καλύτερο είναι τα Uro Secrets από το Uro School. Έχετε πρώτο και καλύτερο.
Όμως τα αποτελέσματα είναι μόνο 405. Δηλαδή μιλάμε για ένα καινούριο πεδίο που δεν υπάρχει, που τώρα το ανακαλύπτουμε. Άμα πάμε όμως ουρολογία και όμιξ, urology και το όμιξ, φτάνουμε στα 250.000 αποτελέσματα. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Science Direct, αν ψάξουμε όμιξ, σχεδόν 25.000 αποτελέσματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, πολύ να ψάξουμε. Άμα πάμε όμως urology και όμιξ, 200 αποτελέσματα. Άρα κάτι σπάνιο, κάτι τώρα ανακαλύπτουμε. PubMed. Omix, 10.000 αποτελέσματα. Omix και ουρολογία, 61 αποτελέσματα. Σπάνιο, δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία. Τι ακριβώς συμβαίνει. Σκόπους. Omix από μόνα τους, σχεδόν 12.000 αποτελέσματα. Άμα πάμε ουρολογία και Omix, 5. Σπάνιο. Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει. Πάλι, σκόπους. Βλέπουμε ότι αν βάλουμε όμιξ, διαπιστώνουμε πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι μια τεχνολογία, μάλλον είναι κάτι που αρχίζει και προεμφανίζεται περίπου πριν από 20 χρόνια, το 2002, με μια πάρα πολύ ραγδαία άνοδο. Έχουμε φτάσει στο peak μέσα στο 2018. Έχουμε μια πτώση στο 2019, αλλά είναι λογικό γιατί είμαστε ήδη στους πρώτους 3 μήνες, στους 4 μήνες, οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονιά. Πού δημοσιεύονται τα όμιξ? Βιοχημεία, ένα 30%. Ιατρική, ένα 20%. Αν τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί, βλέπουμε ότι έχουμε το 50% της πίτας. Έχουμε τη μισή πίτα. Άρα, αν τα συνδυάσουμε, τι μπορεί να μας φέρει η βιοχημεία και τα όμιξ σε συνδυασμό με την ουρολογία? Ποιο θα ήταν το όφελος? Γιατί να τα συνδυάσουμε? Τι θέλουμε να πετύχουμε? Εσείς γιατί νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο να καθίσετε εδώ πέρα την επόμενη μία ώρα και να ακούσετε εμένα αντί να βγείτε να περπατήσετε στην πορταριά? Βροχή. Άρχισε να βρέχει πριν από λίγο, έχει ήλιο. Μέχρι και καιρό είστε μαζί μου. Okay. Γιατί είναι σημαντικό? Όχι σίγουρα για να έρθω εγώ εδώ. Τι θα μπορούσε να μας προσφέρει αυτή η συνεργασία και πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα όμιξ? Ιδέα δεν έχουμε, γι' αυτό είσαστε εδώ, αγαπητοί. Μα δεν με βοηθάτε καθόλου. Είπατε ότι είναι διαδραστικό το σχολείο. Γωνιακές προδιαθέσεις. Γωνιακές προδιαθέσεις, όχι μόνο. Περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τι θέλουμε για τον ασθενή? Τι θέλετε εσείς για τον ασθενή? Τι επιδιώκετε? Συγκεκριμένες θεραπείες. Individualized therapy. Να δίνουμε το σωστό φάρμακο για το σωστό άρρωστο. Ιατρική ακριβίας λέγεται αυτό τώρα πια. Ναι. Ιατρική ακριβίας είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί τώρα και το τμήμα ιατρικής, το απειθεί τα πάρα πολύ έντονα με το KVA που κάνει. Για να κάνουμε όμως την ιατρική ακριβίας, τι πρέπει να γνωρίζουμε? Πρέπει να ξέρουμε το αίτιο. Το αίτιο. Λίγο το μικρόφωνο πάλι. Το αίτιο. Το αίτιο. Το αίτιο. Το αίτιο. Ποιο είναι το αίτιο? Είναι δυναμικό. Το αίτιο είναι δυναμικό όμως. Το αίτιο είναι δυναμικό. Ας πάμε τα όμιξ. Εντάξει, για να σου πω ιστορικά. Ναι. Για ιατρική ακριβία, πριν από 3 χρόνια έχει παρουσιάσει στη θέση του ο κ. Κουτσιλιέρης στις φυσιολογίες από την Αθήνα. Αλλά δεν ήταν εδώ. Εγώ δεν θα κάνω όμως σήμερα ιατρική ακριβία. Προφανώς όχι. Όμιξ. Μια ακόμη ελληνική κατάληξη. Δεν είναι εισαγόμενη, είναι τελείως ελληνική. Είναι τεχνολογίες που αναλύουν τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης οικογένειας κυταρικών μορίων. Είτε αυτό είναι το γονιδίωμα, είτε είναι το προτέωμα, είτε είναι το μεταβόλουμα. Δηλαδή, είτε κοιτάζουμε το ολόκληρο, το όμικ, ολοκληρωτικά. Οπότε, ή θα ψάξουμε να βρούμε για γονίδια, είτε για πρωτεΐνες ή για μεταβολίτες. Και όχι μόνο, θα δούμε και τα μικρόβια. Και είναι
το σύνολο των τεχνολογιών δεν είναι μόνο μία τεχνολογία. Είναι πολλές τεχνολογίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται μεταξύ τους για να εξερευνήσουν τους ρόλους, τις σχέσεις και τις δράσεις των διάφορων τύπων μορίων που συνθέτουν τα κύτταρα ενός οργανισμού. Που συνθέτουν έναν οργανισμό, έναν ολόκληρο οργανισμό. Κάτι κάνω λάθος, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει και ένα περιοδικό, το οποίο, ναι, υπάρχει και ένα περιοδικό που ασχολείται με τα omics και μάλιστα έχει τη βιολογία, genomics, epigenomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, metagenomics, personalized medicine, pharmacogenomics, neutrogenomics, theranostics, biomarkers, macrobiomics, diagnostic medicine, etiology and environmentomics, implementation science and omics, omics technology, responsible innovation omics, όλα τα omics. Πάρα πολλά omics. Και σας πληροφορώ ότι άμα ψάξει κανείς, θα βρει πάνω από 1000 omics. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας φτάνει ούτε ολόκληρο το σχολείο ουρολογίας για να ασχοληθούμε με όλα τα omics. Οπότε, εγώ όλα αυτά πρέπει να σας τα συγκεντρώσω όσο γίνεται, έτσι ώστε να σας μείνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, οπότε έχουμε τον ασθενή μας. Τι μας ενδιαφέρει? Το genomics, epigenomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, δεν το έχω σήμερα, microbiomics. Θα δούμε αυτά τα έξι omics, θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα έξι omics και θα αναφερθώ κι εγώ στο τέλος στα τέσσερα omics που εστιάζουμε εμείς τα τελευταία 3,5-4 χρόνια της συνεργασίας μας. Τι είναι τα genomics? Τα genomics είναι η μελέτη του γονιδιώματος ενός οργανισμού. Είναι η αλληλούχηση του DNA. Είναι η γενετική χαρτογράφηση. Είναι, με άλλα λόγια, το ότι μάθαμε το αλφάβητο του DNA, που χρειαστήκαμε 10 ολόκληρα χρόνια για να μάθουμε ότι η σειρά των βάσεων διαβάζει αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι το genomics. 4 γράμματα, ATCG, ύλη λυκείου, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως πώς αυτά τα 4 γράμματα συνδυάζονται για να έχουμε ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα? Υπόθηκε πριν από λίγο ότι το DNA του κύριου Χατζηχρήστου από το DNA του κύριου Δημητριάδη διαφέρουν κατά 5%. Το DNA το δικό μου όμως, το DNA το δικό σας. Okay. Το NIH ξεκίνησε να κάνει την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδίωματος το 1990. Χρειάστηκαν τότε 10 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη την περίοδο πιστεύανε, όλα τα βιβλία μιλούσαν, όλα τα συγγράμματα μιλούσαν για 100.000 γονίδια, δεδομένου του μέγεθους των βάσεων που υπήρχαν. 3 δις βάσεων έπρεπε να αλληλουχηθούν. Έπρεπε να δημιουργηθούν μεγάλες βάσεις δεδομένων για να αποθηκευτούν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ήταν ένα πελώριο έργο. Και φυσικά προϋπόθεται την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε. Το εκπληκτικό αποτέλεσμα ήταν ότι βρήκαν ότι ήταν μόνο 30.000 γονίδια. Φανταζόμασταν ότι ήταν 100.000, ενώ ήταν μόνο 30.000. Και μάλιστα είναι η περίοδος που έδινε εξετάσεις εκείνη την περίοδο. Και ήταν η ερώτηση σως, γιατί, okay, τα συγγράμματα γράφουν αυτό, όμως θα σε ρωτήσουν και εσύ πρέπει να πεις, okay, είμαι ενημερωμένη για το τι γίνεται γύρω μου. Είναι 30.000 γονίδια. Τα υπόλοιπα τι είναι? Σκουπίδια. Απλά βαραίνουν τον οργανισμό μας, απλά τα έχουμε έτσι να περιφέρονται μαζί μας. Είναι απλό σκουπίδι. Είναι junk DNA. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι? Θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2001, μετά από μια δουλειά 10 ετών, δημοσιεύτηκε και στο Nature και στο Science συγχρόνως η αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και τότε έγινε για πρώτη φορά η εισαγωγή του όρου genomics και η εισαγωγή του όρου omics ως προς τα μοριακά, ως προς τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι, 10 χρόνια, 2.000 ερευνητές για να γίνει αποκωδικοποίηση όλου του ανθρώπινου γονιδιώματος,
και χρειάστηκαν 1 δις δολάρια. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε την αποκωδικοποίηση σε 2 εβδομάδες για κάθε άτομο και στοιχίζει μόνο 2.000 δολάρια. 10 χρόνια μετά, όχι, 20 χρόνια μετά. Ωραία. Και το έχουμε. Ξέρουμε το αλφάβητο. Ξέρουμε τα γονίδια. Ξέρουμε τα χρωμοσώματα. Τα ξέρουμε όλα. Και είναι αυτό αρκετό? Μας φτάνει? Και ένα έμβριο από πού προκύπτει? Από ένα ζυγωτό. Από ένα σπερματοζωάριο, το οποίο γονιμοποιεί ένα οάριο. Άρα ξεκινάμε από το ίδιο πουλ γενετικού υλικού. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Που μεγαλώνει, διαφοροποιείται σιγά-σιγά, δημιουργείται το έμβριο, που μετά γεννιέται το παιδάκι, μεγαλώνει το παιδάκι και μεταμορφώνεται σιγά-σιγά σε ένα μεγαλύτερο άτομο. Το ίδιο γονιδίωμα δεν είναι. Αλλάζει κάτι? Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Το γονιδίωμα είναι το ίδιο. Ο φαινότυπος όμως αλλάζει. Γιατί? Ουρολόγοι, νεφροί. Έχουμε 2 ολόιδιους νεφρούς. Ολόιδιοι. Κι όμως, στον έναν από τους 2, δυστυχώς θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή καρκίνος. Όχι σε όλους. Η πιθανότητα να δημιουργηθεί καρκίνος είναι, ξέρουμε σήμερα, περίπου στο 40-50%. Από αυτούς τους 40-50, κάποιοι θα επιβιώσουν. Η μισή περίπου, η άλλη μισή, δυστυχώς, θα μας αφήσουν. Όμως, γιατί να μεταμορφωθεί εντός εισαγωγικών το ένα το νεφρό και όχι και το άλλο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Το ίδιο γονιδίωμα δεν είναι? Άρα δεν είναι θέμα γονιδιώματος. Άρα, τίθεται το ερώτημα, πώς από το γονιδίωμα πάμε στο πρωτέωμα? Πώς εκφράζονται οι διαφορετικές πρωτεΐνες? Πώς από το DNA πηγαίνουμε στα παράγοντα του DNA, που είναι οι πρωτεΐνες? Άρα, είναι σαν να έχουμε την ορχήστρα, τα όργανα, αλλά πρέπει να έχουμε τον μαέστρο που να δώσει την εντολή πότε θα ξεκινήσει κάθε όργανο να παίζει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που έρχεται η επιγονιδιωματική, τα epigenomics. Τι κάνουν τα epigenomics? Είναι αυτά ακριβώς που ρυθμίζουν για το πότε θα ανοίξουν ή θα κλείσει, θα ανοίξει, θα ξεκινήσει ή θα κλείσει η έκφραση ενός γονιδίου. Και σε ποιο επίπεδο γίνεται? Είτε σε επίπεδο μεθυλίωσης του DNA, είτε σε επίπεδο τροποποίησης των ιστών. Ενδεχομένως να βρείτε σε κάποια συγγράμματα ότι παίζει ρόλο και η έκφραση των microRNAs, αλλά αυτό το αφήσω στο επόμενο κεφάλαιο. Θα θεωρήσω ότι η epigenomics είναι η μεθυλίωση του DNA και η τροποποίηση των ιστονών. Τι είναι η μεθυλίωση του DNA? Ουσιαστικά έρχονται κάποια ένζημα που μεταφέρουν μεθυλωμάδες. Η μεθυλωμάδα τι αποτέλεσμα έχει? Να έρχεται πάνω στο DNA με αποτέλεσμα, καθώς το DNA θυμόμαστε ότι είναι χρωμόσωμα, είναι τυλιγμένο γύρω από ιστόνες, άρα αφού έχουμε τις μεθυλωμάδες, το DNA κλείνει. Και αφού κλείνει το DNA, δεν υπάρχει πρόσβαση με τα γραφικούς παράγοντες να έρθουν για να κάνουν τη μεταγραφή των γονιδίων για να έχουμε την έκφραση των πρωτεϊνών. Άρα, κλείνουμε. Αν γίνει η απομεθυλίωση, ανοίγει το DNA. Άρα έρχονται μεταγραφικοί παράγοντες και δίνουν τη δυνατότητα στα γονίδια να εκφραστούν. Άρα είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο του DNA είναι αυτό που επηρεάζει το αν θα εκφραστεί κάποιο γονίδιο ή όχι. Κατά αντίστοιχο τρόπο, λειτουργεί και η τροποποίηση των ιστονών. Οι ιστόνες τι γίνεται? Στις ιστόνες είναι τυλιγμένο το DNA. Το DNA είναι αυτή η δίκλωνη αλυσίδα, η οποία βλέπουμε ότι είναι τυλιγμένη πάνω στις ιστόνες. Ίσως θυμόμαστε από το λύκειο, ίσως θυμόμαστε από τη βιοχημεία, ότι έχουμε τις ιστόνες και πάνω στις ιστόνες είναι τυλιγμένο το DNA, έτσι ώστε να έχουμε το πακετάρισμα του DNA για να χωράει όλο αυτό το υλικό μέσα στο μικρό πυρήν ενός μικρού κυττάρου. Άρα, έχουμε διάφορες τροποποιήσεις που παθαίνουν οι ιστόνες, με απότερο στόχο να γίνει τι? Επίσης, να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την προσβασιμότητα των μεταγραφικών παραγόντων
έτσι ώστε να έχουμε έκφραση, παραγωγή, για να το πω διαφορετικά, πρωτεϊνών ή όχι. Ανοίγουν οι στόνες με ακετιλίωση, άρα αφού ανοίγουν μπορούν και έρχονται μεταγραφικοί παράγοντες και έχω την έκφραση του mRNA. Έχω αποκετιλίωση, κλείνουν οι στόνες, άρα δεν μπορούν να έρθουν μεταγραφικοί παράγοντες, δεν έχω έκφραση πρωτεϊνών. Και έτσι έχουμε και μεθυλίωση ιστονών, η οποία παίζει ρόλο, και ακετιλίωση και φωσφορυλίωση. Η φωσφορυλίωση συνήθως δίνει το μήνυμα ότι εδώ υπάρχει μία βλάβη, οπότε καλό είναι να τη διορθώσουν. Ή δίνει άλλα μηνύματα. Η ακετιλίωση είναι αυτή που ανοιγοκλίνει κυρίως τις ιστόνες και επηρεάζει την πρόσθεση μεταγραφικών παραγόντων. Άρα έχουμε και διάφορα ένζημα τα οποία κάνουν αυτές τις τροποποιήσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό, ότι ενώ ξεκινάμε από μία βλαστοκίστη, από ένα γονιμοποιημένο οάριο, ερχόμαστε σιγά σιγά και μορφοποιούμαστε από το ένα κύτταρο, μάλλον έχουμε, ενώ έχουμε ένα γονιμοποιημένο οάριο από ένα σπερματοζωάριο, έχουμε τον πολλαπλασιασμό και από δύο κύτταρα φτάνουμε στη βλαστοκίστη και σιγά σιγά έχουμε τη διαμόρφωση ενός ολόκληρου οργανισμού. Επίσης, μπορούμε μέσα από τροποποιήσεις επιγενετικής, από βλαστικά κύτταρα, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε συγκεκριμένα μονοπάτια για να έχουμε την έκφραση ενός συγκεκριμένου φαινότυπου. Π.χ. από ένα βλαστοκύτταρο να κάνουμε ένα νευρόνα. Απλά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε συγκεκριμένα μονοπάτια επιγενετικής ρύθμισης. Επίσης, μέσα από επιγενετικές τροποποιήσεις μπορώ να έχω ενεργοποίηση της έκφρασης κάποιων πρωτεϊνών ή απενεργοποίηση, που εκεί ξεκινήσαμε άλλωστε. Ακριβώς όμως εδώ παίζει ρόλο και στην καρκινογένεση. Υπάρχει η απορρίθμιση της ρύθμισης της επιγενετικής, οπότε εκεί πέρα καταλήγουμε στο να είναι ενεργοποιημένα λάθος γονίδια, γονίδια τα οποία σχετίζονται με το πολλαπλασιασμό του κυττάρου, ή να σβήνουν γονίδια, να απενεργοποιούνται γονίδια, να μην λειτουργούν γονίδια τα οποία σχετίζονται με τον κυτταρικό έλεγχο, τα οποία λένε stop, τώρα εσύ πρέπει να σταματήσεις, δεν έχεις τις κατάλληλες συνθήκες για να πολλαπλασιαστείς. Άρα η επιγενετική παίζει ένα πάρα πολύ βασικό ρόλο. Στο ποια γονίδια θα ανοίξουν, σε ποια γονίδια θα ενεργοποιηθούν για μεταγραφή και σε ποια όχι. Και πάμε μετά στο αποτέλεσμα. Τι ξέρουμε, ο κλασικός κανόνας τι είναι, ότι έχουμε το DNA και το DNA μεταγράφεται σε RNA. Άρα το επόμενο προϊόν που έχουμε δεν είναι τίποτα άλλο από το μεταγράφωμα, το transcriptomics. Άρα είναι το παράγωγο. Και το κλασικό είναι, ποιο είναι το παράγωγο της μεταγραφής, τι παράγεται από τη μεταγραφή. Κατευθείαν, μετάφραση. RNA, έχουμε το mRNA. Έχουμε το mRNA. Εδώ πέρα όμως είναι ποιο mRNA θα δημιουργηθεί και ποια ισομορφή πρωτεΐνης θα δημιουργηθεί. Ξέρουμε τώρα πια ότι υπάρχουν διάφορες ισομορφές που είναι αποτέλεσμα του ματίσματος. Άρα έχουμε το μάτισμα, το οποίο μου δίνει διάφορες ισομορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το P53 υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ισομορφές, οι οποίες κάποιες από αυτές συνδέονται όντως με καρκινογένεις, κάποιες όμως αναστέλουν. Ένα άλλο hot, μια άλλη πολύ θερμή περιοχή, είναι το miRNA. Είναι τα μικρά μόρια RNA που έρχονται και αντιπαρεμβάλλονται μαζί με το mRNA και δεν είναι, και μάλλον εμποδίζουν την έκφραση, τη μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη. Άρα ενώ έχω mRNA, έχω παράλληλα και miRNA, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο να έρχονται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να εμποδίζουν την έκφραση της πρωτεΐνης. Και επίσης έχουμε και άλλα είδη RNA. Μην ξεχνάμε ότι και η σταθερότητα του RNA παίζει με ένα μεγάλο ρόλο. Πόσο σταθερό είναι το mRNA, πόσο σταθερά μένει μέσα στον οργανισμό για να έχει το περιθώριο για να γίνει
η μετάφρασή του σε μια πρωτεΐνη. Και εν πάση περιπτώσει, τα διάφορα είδη του mRNA, και εν πάση περιπτώσει, έχουμε το mRNA και τελικά καταφέρνουμε να φτιάξουμε την πρωτεΐνη μας. Η πρωτεΐνη μας όντως παράγεται. Και πάμε στον επόμενο μεγάλο τομέα, τον omics, που είναι η προτεομική. Η προτεομική όμως είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι που είναι το genomics. Έχουμε 30.000 γονίδια, όμως από κάθε γονίδιο μπορώ να έχω και 5 και 10 διαφορετικά ισόμορφα πρωτεϊνών. Άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από τα proteomics. Άρα αυτό που μου μένει είναι να ανιχνεύσω και να ταυτοποιήσω τις πρωτεΐνες οι οποίες υπάρχουν σε κάθε κύτταρο και να εξακριβώσω τον τρόπο που οι πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μία πρωτεΐνη δεν δρά ποτέ μόνη της, αλληλεπιδρά με άλλες γύρω της. Και να περιγράψω και τα δίκτυα μεταγωγής του σήματος. Η μία πρωτεΐνη ενεργοποιεί την άλλη, πηγαίνει σαν ένα ντόμινο μεταβίβασης σήματος, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να βρω ποιες είναι οι πρωτεΐνες οι οποίες απαρτίζουν τον ντόμινό μου για να έχω τελικά από ένα ερέθισμα να έχω έναν συγκεκριμένο φαινότυπο. Και επίσης πρέπει να γνωρίζω και την τρισδιάστατη μορφή των πρωτεΐνων. Πώς η πρωτεΐνη μου είναι. Μπορεί μία σημειακή μετάλλαξη να μου αλλάξει την τρισδιάστατη μορφή με αποτέλεσμα να μου αλλάξει και τη λειτουργικότητά της. Δρεπανοκυταρική αναιμία. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Μία μοναδική σημειακή μετάλλαξη αλλάζει όλο το φαινότυπο και δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα, στα proteomics τι βλέπουμε. Μελετάμε αν εκφράζεται, αν παράγεται εν τέλει μια πρωτεΐνη, πότε παράγεται, πού παράγεται στον ασθενή μου. Μήπως υπερεκφράζεται, υπερπαράγεται στον ασθενή μου ή μήπως στον ασθενή μου δεν εμφανίζεται αυτή η πρωτεΐνη, δεν παράγεται αυτή η πρωτεΐνη, άρα δεν έχω το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Και πώς αντιδράει η πρωτεΐνη, πώς αλληλεπιδράει η πρωτεΐνη μου με τις άλλες πρωτεΐνες. Ένα ωραίο παράδειγμα, υποδοχές των ανδρογόνων, ξέρουμε ότι ρυθμίζει κάποια γονίδια, αλλά δεν τα ρυθμίζει μόνος του παρουσία ανδρογόνων. Αλληλεπιδρά ή με συνενεργοποιητές ή με συγκαταστολής για να έχει τη δράση αυτή που έχουμε. Το PSA τι είναι? Ουσιαστικά ένα γονίδιο το οποίο ελέγχει τη έκφρασή του από τα ανδρογόνα παρουσία του υποδοχεία των ανδρογόνων. Έρχονται τα ανδρογόνα, προσδένονται πάνω στον υποδοχεία και έχουμε την έκφραση του PSA. Αν όμως δεν έχω την κατάλληλη σύνδεση συνενεργοποιητών και καταφέρω να έχω μόνο συγκαταστολής, άρα δεν μπορεί να παραχθεί το PSA. Αυτός είναι ο μοριακός μου μηχανισμός πίσω από την έκφραση του PSA. Και φυσικά η τρισδιάστατη μορφή μιας πρωτεΐνης, η οποία είναι επίσης μια πολύ δύσκολη ιστορία για να μπορέσω να αποκωδικοποιήσω την τρισδιάστατη μορφή. Εδώ πέρα πάλι χρειαζόμαστε τη βοήθεια της βιοπληροφορικής, γιατί συσσωρεύεται μια πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία, την οποία δεν μπορούμε να την επεξεργαστούμε. Ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση όλου του προτεώματος, για να δούμε την έκφραση, πώς επηρεάζεται η έκφραση ή ποια είναι η διαφορά στην έκφραση πρωτεϊνών ανάμεσα σε έναν ασθενή και σε έναν φυσιολογικό, εκεί πέρα είναι σαν να έχουμε το παιχνίδι με τη σύγκριση δύο εικόνων. Το ξέρουμε όλοι από παιδιά ακόμη, το βλέπαμε σε διάφορα περιοδικά, είναι σε διάφορα quiz. Έχουμε δύο εικόνες οι οποίες είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους ή σχεδόν πανομοιότυπες και ψάχνουμε να βρούμε μικρές διαφορές. Όταν παίρνω μια τέτοια εικόνα, σαφώς και δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου με γυμνό μάτι. Χρειάζομαι τη βοήθεια της βιοπληροφορικής. Άρα, τι είναι τα proteomics? Έχουμε την ορχήστρα, έχουμε το γονιδίωμα που αν πούμε ότι είναι τα όργανα, τα μουσικά όργανα, τότε η ορχήστρα, το προτέωμα είναι η ορχήστρα η οποία παίζει τον συμφωνικό κομμάτι. Είναι το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω τα όργανα εκεί πέρα θα έχω και ένα πολύ καλό μουσικό κομμάτι στο τέλος. Metabolomics. Τι
είναι τα metabolomics. Μεταβολομική. Είναι η μελέτη των προϊόντων του μεταβολισμού. Εκεί πέρα τι μελετάμε. Μελετάμε τι επίδραση έχει προϊόν μεταβολισμού. Πρωταγωνιστής, το ATP. Προϊόν μεταβολισμού, η γλυκόζη. Προϊόν μεταβολισμού, η χοληστερόλη. Και αυτά είναι τα απλά παραδείγματα και όχι μόνο. Άρα βλέπουμε τι επίδραση έχουν όλα αυτά τα προϊόντα του μεταβολισμού σε όλο μας, στην έκφραση, πώς επηρεάζουν το μικροπεριβάλλον του οργανισμού, να το θέσω έτσι, ώστε να εκφράζονται ή να μην εκφράζονται κάποιοι παράγοντες. Και έτσι, αν υποθέσουμε ότι είμαστε αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, όλο αυτό φυσικά και επηρεάζει, ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε, σαφώς μεταβολίζεται και σαφώς μπορούμε αυτό που μεταβολίζεται να το συλλέξουμε, να το αναλύσουμε και να δούμε σε τι διαφέρει. Και φυσικά όλο αυτό επηρεάζει το σώμα μας, που ναι, μεν χρειάστηκαν χρόνια για να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά ο Ιπποκράτης το είχε ήδη συνειδητοποιήσει πολύ πιο νωρίς, λέγοντας ότι το σώμα μας έχει τη δυνατότητα να θεραπεύεται από μόνο του, καθώς η διατροφή, η κίνηση, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής και τη σκέψη είναι αυτός που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Και αυτό ισχύει άλλωστε. Νομίζω ότι εσείς οι γιατροί είσαστε εκτεθειμένοι σε περισσότερους στρεσογόνους παράγοντες από ότι ένας μοναχός, ας πούμε. Δεν είσαστε. Γιατί δεν, έτσι, γι' αυτό ρωτάω. Ζούμε μοναχική. Α. Οπότε αυτό σας επηρεάζει επίσης διαφορετικά. Ή ας πάρουμε ένα άλλο ακραίο παράδειγμα. Δεν ζούμε τις ίδιες συνθήκες εμείς με έναν αστροναύτη ο οποίος θα φύγει για μια αποστολή είτε στη Σελήνη είτε στον Άρη, θα εκτεθεί σε περισσότερες στρεσογόνες καταστάσεις. Να το πάρουμε λίγο πιο πρόσιτα. Μία αίρεση να δώσει εδάφους και μία αίρεση να δώσει η οποία πρέπει πραγματικά να κάνει όλα αυτά τα ταξίδια. Εκτίθεται σε διαφορετικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, δέχεται διαφορετικό στρες, με αποτέλεσμα όλο αυτό να επηρεάζει διαφορετικά την έκφραση διάφορων πρωτεϊνών. Ακούσαμε ήδη από χθες πάρα πολλά για τα βακτήρια και για τις λοιμώξεις. Όμως δεν είναι μόνο τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις, είναι και το μικροβίωμα και πολλές φορές είναι το καλό μικροβίωμα. Και τι είναι μικροβίωμα, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι μικροβίωμα, είναι μόνο τα βακτήρια? Ακούγα την ώρα που μιλούσε η κυρία Κοντοπούλου μια συζήτηση από πίσω, κάποιοι ψιθυρίζανε για έναν τρελό μύκη, το οποίο εξαπλώνεται σαν τρελός παντού και βρίσκεται παντού διαδεδομένος. Άρα δεν είναι μόνο τα βακτήρια, είναι και οι μύκητες, είναι και οι ιοί. Οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα να εισάγουν το DNA τους μέσα στο δικό μας γενετικό υλικό. Αυτό κάνουν. Μας χρησιμοποιούν. Άρα έχουμε το μικροβίωμα με το οποίο ζούμε μαζί. Και πού είναι το μικροβίωμα? Έγινε πριν η συζήτηση, ναι, είμαστε ομάδα κινδύνου και πώς μεταφέρονται τα μικρόβια. Και ρωτάω εγώ, πού είναι το μικροβίωμα, πού βρίσκεται το μικροβίωμα? Στο σώμα, στο περιβάλλον. Στο σώμα, στο περιβάλλον. Στο έντερο. Η πρώτη απάντηση. Τρώμε το μικροβίωμα? Ναι. Πώς? Τα χαλασμένα τρόφιμα. Τα απολαμβάνουμε όταν τρώμε το μικροβίωμα. Όλα τα βρώμικα. Δεν εννοώ όλα τα βρώμικα. Εννοώ τα ντελικατέσεν. Γιατί μου το χαλάτε? Έχουμε και τα ντελικατέσεν, μην τα ξεχνάτε. Γάλα, κεφίρ. Ακριβώς. Πορτομπέλο και όχι μόνο. Κεφίρ έχει μύκητα μέσα. Ορίστε. Τα φύκια δεν είναι. Τα φύκια δεν είναι μικροβίωμα. Είναι φυτά. Είναι τα πρώτα φυτά. Λοιπόν, πού βρίσκεται λοιπόν το μικροβίωμα? Είναι σίγουρα πάνω στα χέρια μας. Πριν που συζητούσατε για το πού βρίσκεται το μικροβίωμα και αν όταν πλένουμε τα χέρια μας με αντισηπτικό θανατώνουμε όλα τα βακτήρια,
Μπορώ να σας περιγράψω ένα πείραμα που κάναμε στα Γιάννενα, όταν ήμουν εκεί πέρα λέκτορας με τη σύμβαση 407. Τι κάναμε στους πρωτοετής φοιτητές. Είχαμε τριβλιάκι, τα πιατάκια που αναπτύσσουν πάνω τα βακτήρια, και κάναμε το εξής πείραμα. Πέραμε το τριβλίο, το χωρίζαμε μια γραμμή στη μέση και του λέγαμε: ωραία, από τη μία θα βάλεις τα 5 δάχτυλα έτσι όπως είναι βρώμικα, μετά θα πας να τα πλύνεις και θα βάλεις τα καθαρά εντός εισαγωγικών δάχτυλα πάνω στο τριβλίο. Μετά από μια μέρα το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και επαναλαμβανόταν πάντοτε. Ναι, πού είχαμε περισσότερα βακτήρια? Στα πλυμμένα χέρια. Τα βρώμικα χέρια ήταν πιο καθαρά από ό,τι τα πλυμμένα χέρια. Και κάθε φορά προσπαθούσαμε να πείσουμε τους φοιτητές γιατί έγινε αυτό. Πιστεύω ότι τα χέρια ήταν βρεγμένα. Σίγουρα τα παιδιά πιάνανε τα πόμολα από τις βρύσεις για να κλείσουν τη βρύση. Τα τεινάζανε και ξαναφτάνανε εκεί που ήταν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν σου λες, πλύνε τα χέρια και μετά να βλέπεις ότι έχεις περισσότερα βακτήρια. Πού βρίσκονται λοιπόν τα βακτήρια? Πού ζουν μαζί μας τα βακτήρια? Παντού. Σίγουρα στο έντερο. Ζούνε στο έντερο. Ζούνε στην ουροδόχο κύστη. Στο στόμα, στα αυτιά, στη μύτη, στους πνεύμονες, στο στομάχι, στο δέρμα. Παντού. Είναι παντού και ζουν μαζί μας. Και όχι μόνο ζουν μαζί μας, συμβιώνουν και καλά μαζί μας. Όταν το μικροβίωμα είναι σε μια πολύ καλή ισορροπία και είναι ο σωστός πληθυσμός βακτήριων, το είπε άλλωστε πριν και η κυρία Κοντοπούλου, ποια βακτήρια θα πρέπει να επιβιώνουν, να συμβιώνουν μαζί μας, τότε είναι όλα καλά. Όταν χαλάσει αυτή η ισορροπία είναι που χαλάνε τα πράγματα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι διαταραχές του μικροβιώματος είναι υπεύθυνες για διάφορες διαταραχές, μέχρι και για την κατάθλιψη. Ακόμη και αλλαγές στο μικροβίωμα επηρεάζουν την κατάθλιψη. Ήμουνα χθες το βράδυ σε δίλημα να βάλω, να μην βάλω μία διαφάνεια. Τελικά τη διαφάνεια την έβαλε η κυρία Κοντοπούλου σήμερα και καλά που δεν την έβαλα. Εγώ είπα να το πάω λίγο διαφορετικά. Το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει τη σκέψη μας και τη διάθεσή μας. Άρα δεν είναι μόνο. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η αθρίτιδα και η συμβίωση με συγκεκριμένο τύπο βακτηρίων επηρεάζει την κατάσταση της αθρίτιδας. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι συγκεκριμένα είδη βακτηρίων όταν συμβιώνουν μαζί με κυταρικές σειρές, τότε οι κυταρικές σειρές μπορούν και πολλαπλασιάζονται καλύτερα. Και οι καρδιωτικές κυταρικές σειρές, όχι τα βακτήρια. Η κλεψιέλα έχει σχέση με αντιβιωτική σπονδυλοαρθρίτιδα κάτι? Δεν ξέρω. Δεν είμαι μικροβιολόγος. Αλλά σίγουρα το μικροβίωμα επηρεάζει το τι είμαστε. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Μόνο με τη λήψη αντιβιωτικών, το πρώτο πράγμα που μας προβληματίζει είναι τι επιπτώσεις θα έχει πάνω στη χλωρίδα του εντέρου. Αυτή δεν είναι η πρώτη μας ανησυχία? Ναι, μεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε μια λίμωξη, αλλά μετά το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τη χλωρίδα του εντέρου. Άρα βλέπουμε ότι τα όμικς, το κάθε όμικ ξεχωριστά είναι ένα κομματάκι από ένα παζλ. Και το παζλ αυτό μας δίνει στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Τα όμικς μελετάνε την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων μορίων. Δεν είναι μόνο το γονιδίωμα. Το γονιδίωμα το έχουμε ούτως ή άλλως. Εγώ έχω το γονιδίωμά μου, ο καθένας από εσάς έχει το δικό του γονιδίωμα. Το θέμα είναι τι εκφράζει αυτό το γονιδίωμα και από τι επηρεάζεται η εκφράση αυτού του γονιδίωματος. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για την επίδραση του περιβάλλοντος είναι η δισχυδής ράχη που παρουσιάζεται στα νεογνά. Γιατί? Γυναικολόγοι δεν είσαστε, αλλά τι συστήνουν οι γυναικολόγοι? Φωλικό όξι. Γιατί όμως? Εντάξει, το γράφουμε, το δίνουμε, το λέμε. Για πάρε. Για θα δούμε λοιπόν το μοριακό μηχανισμό που κρύβεται από πίσω. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα. Το φολικό οξύ οδηγεί στη μεθυλίωση του DNA.
Λοιπόν, η μεθυλίωση DNA είπαμε τι κάνει. Κλείνει. Άρα δεν εκφράζονται κάποια γονίδια, έτσι. Ποια γονίδια όμως δεν εκφράζονται, εδώ πέρα είναι η ιστορία. Όταν έχουμε έλλειψη φωλικού οξέως, τότε επηρεάζεται, παράγεται αδένινο σιλομοκυστεΐνη, αυξάνεται η παραγωγή της, με αποτέλεσμα να έχουμε υπομεθυλίωση του DNA στο νευρικό σύστημα. Παράλληλα μειώνεται η αδένινο σιλομεθιονίνη, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται, να σταματάει η μεθυλίωση του DNA, με αποτέλεσμα το όλο να οδηγεί τελικά στην υπομεθυλίωση του DNA στο νευρικό σύστημα. Άρα δεν έχουμε μεθυλιωμένο το DNA μας, τουλάχιστον στα σωστά γονίδια. Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας, θα σας βοηθήσω λίγο εγώ. Το γονιδίωμά μας βρίσκεται σε μια ισορροπία. Υπάρχουν γονίδια που εκφράζονται και υπάρχουν γονίδια που δεν εκφράζονται. Από τα 30.000 γονίδια που είπαμε πριν, σε ένα κύτταρο, ανάλογα με το είδος του κυττάρου, εκφράζονται γύρω στις 2 με 3-4 χιλιάδες γονίδια. Πώς ρυθμίζεται αυτή η έκφραση? Είτε έχουμε εδώ πέρα απομεθυλίωση, τα άσπρα στρογγυλά είναι απομεθυλιωμένα, και απομεθυλίωση DNA και ακετυλίωση ιστονών, οι ιστόνες ακετυλιώνονται, με αποτέλεσμα να έχουμε ενεργοποίηση της μεταγραφής, άρα παράγεται η πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Εκφράζεται το mRNA και το mRNA με τη σειρά του παράγει την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Όταν έχουμε υπερμεθυλίωση και υπερμεθυλίωση του DNA και αποκετυλίωση των ιστονών, τότε καταστέλλεται η μεταγραφή. Δεν έχουμε μεταγραφή. Δεν παράγεται mRNA, δεν παράγεται πρωτεΐνη. Και έχουμε μια ισορροπία. Απουσία φωλικού παράγεται το microRNA MIR-222. MIR-222, είπαμε, είναι τα microRNA. Είναι κάτι πιο καινούριο ακόμη και από το γονιδίωμα και από το πρωτέωμα. Είναι τα mRNA, τα πολύ μικρά mRNA, τα οποία έρχονται και εμποδίζουν την έκφραση κάποιων mRNA. Το MIR-222 αναστέλει, σταματάει την παραγωγή μιας DNA μεθυλοτρανσφεράσης. DNA μεθυλοτρανσφεράση τι κάνει? Μεταφέρει μεθυλομάδες στο DNA. Άρα, ποια μορφή θα υπερισχύσει αφού δεν έχουμε DNA μεθυλοτρανσφεράσεις? Δεν έχουμε DNA μεθυλοτρανσφεράσεις, άρα η απομεθυλιωμένη μορφή. Έτσι. Άρα ενισχύεται η μορφή της απομεθυλιωμένης, του απομεθυλιωμένου DNA, ενώ αναστέλλεται η μορφή της DNA μεθυλίωσης. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σε αυτή την περίπτωση παράγεται, εκφράζεται η βήτα κατενίνη. Η βήτα κατενίνη με τη σειρά της ενισχύει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα. Τι δεν γίνεται? Δεν γίνεται διαφοροποίηση. Εμείς θέλουμε διαφοροποίηση για να έχουμε τη σύγκληση του νοτιέου σωλήνα. Έχουμε πολλαπλασιασμό. Έχουμε μεγάλο πολλαπλασιασμό. Δεν έχουμε διαφοροποίηση. Εκεί πέρα είναι η ισορροπία. Τον θέλουμε τον πολλαπλασιασμό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θέλουμε τον κυταρικό πολλαπλασιασμό στο έντερο για να έχουμε αναγέννηση του επιθυλίου. Αναγεννάται συνέχεια. Δεν θέλουμε όμως ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό. Θέλουμε την ισορροπία. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε το γονιδίωμα. Το γονιδίωμα το έχουμε ούτως ή άλλως. Με αυτό γεννιόμαστε. Από τη ώρα που θα δημιουργηθεί το ζυγωτό, αυτό είναι το γονιδίωμά μας. Το θέμα είναι όλο αυτό πώς θα επηρεαστεί, πώς θα οδηγήσει στην τελική του έκφραση. Άρα πώς θα επηρεαστεί η επιγενετική, τι mRNA θα δώσει, ποιο θα είναι το παράγωγο του transcriptomics και ποιες πρωτεΐνες, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος θα δώσει. Και πώς οι διάφοροι μεταβολίτες επηρεάζουμε τη σειρά τους την επιγονιδιακή ρύθμιση.
Ένα ωραίο παράδειγμα νομίζω είναι ακόμη και η αιμοσφαιρίνη. Το κλασικό τεστ για να δεις αν κάποιος πάσχει από ζαχαρό διαβήτη, ποιο είναι. Γλυκοζηλιωμένη. Άρα τι βλέπεις, ότι το πάρα πολύ ζάχαρο μέσα στον οργανισμό, τι κάνει, επηρεάζει την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη σου. Παθαίνω μια τροποποίηση. Που αυτή με τη σειρά τη σίγουρα επηρεάζει και άλλα μονοπάτια. Από εκεί δεν προκύπτουν άλλωστε και οι άλλες φθορές που γίνονται. Και φυσικά με τη σειρά του μικροβίωμα, που τώρα έχουμε αρχίσει να το ανακαλύπτουμε, τώρα έχουμε αρχίσει να το εξερευνούμε, επηρεάζει και αυτό το όλο περιβάλλον. Δίνουμε όμως φάρμακα για το μικροβίωμα στο ζάχαρο. Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνουμε. Ίσα. Είναι παράγοντας. Μα αυτή είναι η διαφορά μας. Δίνουμε. Απλά δεν ξέρουμε 100% τι επιπτώσεις έχουν τα φάρμακα που δίνουμε. Και μπορεί άλλη επιπτώση να έχουν σε μένα και σε άλλη επιπτώση να έχουν σε εσάς. Πώς θα μπορούσαμε να στήσουμε ένα τέλειο πείραμα. Να έχουμε δύο άτομα τα οποία να είναι 100% ίδια και να τα βάλουμε σε διαφορετικές συνθήκες. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πείραμα. Το οποίο έχει τρέξει. Αλλά είναι λίγο τρίκι. Έχει τρέξει κιόλας. Για να ακούσουμε τη διαστροφή. Τη διαστροφή θα σας τυπώ στο τέλος με τη τελευταία διαφάνεια. Έχει τρέξει. Δεν μπορώ να με πάρω να με κόψω στη μέση, τόσο που μακριά δεν είμαστε, αλλά έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Ένα πείραμα το οποίο μπορεί να τρέξει με δύο όμοιους οργανισμούς, με δύο πολύ όμοιους ανθρώπους μεταξύ τους, τα οποία θα εκτεθούν σε διαφορετικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Για να δούμε πώς επηρεάζει το γονιδίωμα, το πρωτέωμα, το μεταγράφωμα, το μικρο... όλο. Και τι επίπτωση θα έχει στον οργανισμό. Θα σας το λύσω. Είναι ένα πείραμα το οποίο έχει τρέξει... Δύο μόνο ζυγρικά τέτοια... Ναι, αλλά σε τι συνθήκες. Είπαμε, ακραίες συνθήκες. Αυτό τι είναι, το βάλεις το ένα το φτωχό και το άλλο στον πλούσιο, εντάξει. Είναι... Αυτό είναι ελληνική ταινία, είναι σενάριο για ελληνική ταινία. Το στέλνεις πάνω στο διάστημα. Α, πλησιάζομαι. Πού, στον Άρη? Μαζί με τον παπά. Ο ένας στον Άρη, ο άλλος στο φεγγάρι. Αστροναύτης. Αστροναύτης με δίδυμο αδερφό. Έγινε. Αυτό είπαμε. Έγινε. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, οπότε έχουμε τους ασθενείς μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει τι είναι. Πρόληψη. Πώς θα μπορέσω να αναγνωρίσω πιο νωρίς πιθανή βλάβη που μπορεί να μου δημιουργηθεί. Έχω το γενετικό φορτίο και πιθανόν το γενετικό φορτίο να με οδηγήσει και στον καρκίνο. Γιατί αυτό είναι το αγαπημένο topic των περισσότερων. Διάγνωση. Πώς θα μπορέσω να κάνω γρήγορα διάγνωση, εύκολα διάγνωση, νωρίς διάγνωση, χωρίς να έχω την εκδήλωση του φαινοτύπου. Πριν έχω έναν όγκο 10 εκατοστά. Πώς μπορώ να το δω πιο νωρίς, αν έχω την προδιάθεση, και πώς μπορώ να το θεραπεύσω και πώς μπορώ να το παρακολουθήσω. Οπότε όλα αυτά που μας πηγαίνουν, προσωποποιημένη ιατρική, ιατρική ακρίβεια, ναι, είναι το DNA. Όμως η πρόληψη μου λέει πώς θα ρυθμίσω την έκφραση του DNA. Το DNA το έχω ούτως ή άλλως. Αλλά πώς θα ρυθμίσω όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση του DNA. Το μικροβίωμα, ας πούμε, τους μεταβολίτες τους οποίους έχω. Και εδώ είναι που ερχόμαστε και προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Από τη μια είναι η κλινική έρευνα, και από την άλλη είναι η βασική βιοιατρική έρευνα. Οπότε έχουμε την κλινική έρευνα η οποία από τον ασθενή δίνει το δείγμα στον πάγκο και από την άλλη βασική ιατρική έρευνα που από τον πάγκο δίνει τις πληροφορίες για να φτάσουμε στην κλινική έρευνα και στον ασθενή. Ωπ, πήγα και στο τέλος και όλα, βιάστηκα. Για να μπορέσω να έχω την κλινική έρευνα που θα με βοηθήσει στη βασική βιοιατρική έρευνα, χρειάζομαι τα κλινικά δείγματα. Και τα κλινικά δείγματα έχω βάλει το ερωτηματικό εδώ πέρα για ένα απλό... Σίγουρα θέλω κλινικό δείγμα. Αλλά το θέμα είναι ποιο δείγμα θα πάρω. Εσείς τι μπορείτε να μου δώσετε. Φυσικά ο κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Χατζηχρήστο που κλείονται από το ερωτηματολόγιο και ο Ντόνης επίσης.
Αυτοί βγαίνουν εκτός. Δεν θα μου κάνουν ζαβολιές. Αλλά εσείς τι δείγμα μπορείτε να μου δώσετε? Ορίστε. Τι δείγμα μπορείτε να μου δώσετε? Έρχομαι εγώ και σας λέω, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ έχω βρει το super wow γονίδι, το οποίο το θεωρώ υπεύθυνο και θέλω να δω εκεί πέρα τι γίνεται σε επίπεδο μεθυλίωσης. Τι μπορείτε να μου δώσετε? Okay. Γενετικό υλικό. Από πού? Κύτταρα δικά σας. Από τον ασθενή σας εγώ. Λευκά. Okay. Αυτό με βοηθάει κάτι ως προς την κίστη, ως προς τον νεφρό ή... Το DNA. Ως προς τον... Ναι. Κίστη εγώ ψάχνω να βρω, νεφρό ψάχνω να βρω, προστάτη ψάχνω να βρω. Χειρουργικά παρασκευάσματα, πάρα πολύ ωραία. Ποια χειρουργικά παρασκευάσματα όμως είναι το ερώτημα τώρα? Ωραία, χειρουργικά παρασκευάσματα. Όμως εδώ πέρα θέλω χειρουργείο, ε. Θέλω αίμα. Δείγματα βιοψίας. Δείγματα... Δείγματα βιοψίας, πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο, για να κάνω διάγνωση, για να κάνω πρόληψη. Ούρα. Ούρα. Όχι γενική ουρών, εγώ δεν... Ούτε κυταρολογική. Εγώ θέλω τα ίδια τα κυταράκια που βγαίνουν με τα ούρα. Όλα. Έτοιμο. Έτοιμο. Το θέλει. Όλο μου το δίνει, όλο μου το δίνει. Όλο το μπουκαλάκι. Και από αυτό το μπουκαλάκι παίρνω εγώ και απομονώνω τα κύτταρα τα οποία πέφτουν από την κίστη. Και απομονώνω τα κύτταρα αυτά και απομονώνω το γενετικό υλικό. Θα σας πω σε λίγο ότι... Αν πάρω τα δείγματα που μου είπατε εσείς από το χειρουργείο, φρέσκο σνίτσελ θα έλεγε ο καθηγητής μου στη Γερμανία. Το ιδανικό. Αλλά εδώ πέρα έχω έναν παράγοντα που με επηρεάζει. Πώς θα τα συντηρήσω? Μην ξεχνάμε πρωτεΐνες, RNA. Ακόμη και το DNA. Υπάρχουν ένσημα τα οποία τα καταστρέφουν. Εντάξει, το DNA είναι το πιο σταθερό, γι' αυτό έχουμε και το σπέρμα του Κλίντον πάνω στο φόρεμα της Λεβίνσκη και το βρήκαμε μετά από πολύ καιρό ποιος είναι. Αλλά οι πρωτεΐνες δεν είναι τόσο σταθερές. Αποδομούνται πάρα πολύ γρήγορα. Το RNA δεν είναι σταθερό. Αποδομείται πάρα πολύ γρήγορα. Άμα άρα το θέλω. Κατευθείαν σε υγρό άζωτο. Υγρό άζωτο. Όμως, για να. Το παίρνω στο υγρό άζωτο. Και τρέχει ο κακομοίρης, ο Περικλής κάθε φορά με τα δείγματα και με το θερμό. Φεύγει από το Παπαγεωργείο και έρχεται σαν τον Παλαβό σε μένα το μεσημέρι. Έχουμε υπερκαταψύχτη στο υπόγειο της κλινικής μας. Ναι, στο δικιά σας την κλινική έχετε υπερκαταψύχτη. Τον υπερκαταψύχτη όμως που υπάρχει στη φαρμακολογία και είναι και δικό σας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Χαλάει ο καταψύχτης. Θα αλλάξουμε εργαστήριο συνεργασίας. Εκεί έχουμε πάλι πρόβλημα, γιατί ο κύριος Κοσμήτωρας αποφάσισε να μας βγει το ρεύμα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Να προσέχετε τι αγοράζετε, κύριε Χατζηδάκη. Εμείς με τη Mercedes. Εντάξει, καλή η πλάκα, αλλά το πρόβλημα είναι ο φρέσκος ιστός έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι φρέσκο υλικό. Μπορεί να μου δώσει πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και μπορώ να το δουλέψω όποτε εγώ έχω τη δυνατότητα. Μην ξεχνάμε όμως τους περιοριστικούς παράγοντες της συντήρησης. Θέλω υπερκαταψύχτες. Και όσο και καλό υπερκαταψύχτη να έχω, δυστυχώς η εμπειρία δείχνει ότι πολλές φορές ο καταψύχτης μας εγκαταλείπει. Ακόμη και όταν ο καταψύχτης δεν μας εγκαταλείπει, η μονάδα ηλεκτροδότησης του απειθείτε είναι τέτοια που μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και έχει τύχει να τρέχουμε μέσα σε αργίες για να αλλάζουμε τους καταψύχτες και να τα πηγαίνουμε και να τα τρέχουμε αλλήλου. Αλλά και είναι ένα πρόβλημα που έχουν κανονικά, όντως δηλαδή, εσείς έπρεπε να έχετε γεννήτρες όπως έχουμε στο νοσοκομείο, που δεν μένουμε ποτέ γιατί θα πεθανόν όλοι οι άρρωστοί μας. Σκεφτείτε τη λέει ανατομία. Σκεφτείτε τη λέει ο κύριος Νάτσης σε εμάς. Στο δικό μας το κτίριο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε τα κλινικά δείγματα λοιπόν. Ένα όμως πάρα πολύ όμορφο κλινικό δείγμα είναι πραγματικά τα ούρα, ειδικά σε μελέτες της κίστης. Γιατί μαζί με τα ούρα κατεβάζω κάτω και κύτταρα και από αυτά τα κύτταρα μπορώ να πάρω πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και έχω από τη βασική έρευνα, κάνω πειράματα σε πειραματόζωα, κάνω πειράματα πρώτα σε κυταρικές σειρές, μετά σε πειραματόζωα και μπορώ από αυτά να βρω εφαρμογές και να βρω αντιστοιχίες στην κλινική έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλά άρθρα που κυκλοφορούν τελευταίο καιρό, είχα διαβάσει τελευταία ένα άρθρο το οποίο συνδέει τη βιταμίνη D με τον
ορμονοανεξάρτητο καρκίνο του προστάτη. Εκεί πέρα ξεκίνησα να κάνουν πειράματα με καρκινικές κυταρικές σειρές, ορμονοανθεκτικές, και στο τέλος κατέληξαν να βρούνε μία μεθυλοτρανσφεράση των ιστονών, η οποία σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη, και να πάνε μετά και σε βάσεις βιοπληροφορικής να κάνουν συσχέτιση και με δείγματα στενών. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο paper. Τώρα, τι κάνουμε εμείς. Περίπου τέτοια περίοδο, το 2015, έπρεπε τα νέα μέλη ΔΕΠ της ιατρικής να κάνουν την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Και φυσικά δεν κάναν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών μόνο τα νέα μέλη ΔΕΠ, αλλά και μεγαλύτερα μέλη ΔΕΠ, τα οποία θέλαν να το ξαναζήσουν, γιατί τους είχε αρέσει τόσο πολύ την πρώτη και τη δεύτερη. Νομίζω τρίτη φορά ήτανε. Δεύτερη. Α, δεύτερη. Οπότε εκεί πέρα είχαμε τον κύριο Δημητριάδη. Εμείς νεογνά, ο κύριος Δημητριάδης πιο μεγάλο. Ναι. Ναι, η πλάκα μας ήταν πια ότι ενώ ήταν εκπαιδευόμενος, συγχρόνως ήταν και εκπαιδευτής. Οπότε μας παρουσίασε τον εικονικό ασθενή και μας είχε. Όχι, εικονικός ασθενής δεν ήταν με τον προστάτη, με το ερωτηματολόγιο του με τον καρκίνο του προστάτη. Οπότε κάποια στιγμή μετά, σε κάποιο διάλειμμα που είχαν. Το ένα ερωτηματολόγιο είχε. Είχε παρουσιάσει τις ταινίες με τις γυναίκες που είχαν ακράτη αούρων, όμως μας είχε μιλήσει επίσης και για το ερωτηματολόγιο που είχε κάνει για τον καρκίνο του προστάτη, γιατί μετά είχα πάει και το είχα παίξει κι εγώ. Οπότε κάποια στιγμή του λέω σε κάποιο διάλειμμα, εντάξει, είστε γιατρός, εγώ είμαι βιολόγος, κάτι παρόμοιο κάνω κι εγώ, στο διδακτορικό μου έχω ασχοληθεί με τον καρκίνο του προστάτη και την αλληλεπίδραση του υποδοχεία των ανδρογόνων με συγκαταστολής. Αλλά δεν έχω καμιά σχέση με γιατρούς, γιατί εγώ έχω δουλέψει σε μοντέλα από κυταρικές σειρές. Μου λέει, εντάξει, μη στεναχωριέσαι, μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία. Και έτσι κάποια στιγμή, καλοκαίρι ήταν μια πολύ ζεστή μέρα, με φωνάζει στο γεννηματό για να με συστήσει τον κύριο Χατζηχρήστου, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ο κύριος Χατζηχρήστου, πάντοτε πάρα πολύ ενθουσιώδης και πάρα πολύ ανοιχτός πάντοτε σε όλα, λέει, ο Απόστολος και ο Φώτης. Θα πάμε να συζητήσουμε μαζί. Οκ, να συζητήσουμε μαζί. Έρχεται ο κύριος Αποστολίδης, λοιπόν, και εκείνη την περίοδο είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα, είχαν συλλέξει ούρα από ασθενείς, οι οποίοι έπασχαν από καρκίνο της κύστης, προκειμένου να μετρήσουν, να μελετήσουν την αλλαγή σε μοτίβα μεθυλίωσης του DNA. Είχαν βάλει μέσα συντηρητικό ουρών, έτσι ώστε να απενεργοποιηθούν προτεάσεις, αρενάσεις, όλα αυτά τα ένζημα, να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα κακά βακτήρια που μας ενοχλούν. Αλλά το συντηρητικό είχε διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Οπότε τα δείγματα έπρεπε να δουλευτούν όσο γινόταν πιο γρήγορα. Επίσης, μαζί με τον Φώτη, δουλεύανε πάνω σε αρουραίους, τους οποίους έπασχαν από σαχαροδιαβήτη. Και στα μοντελάκια των αρουραίων είχαν κάνει χρήση κρουστικών κυμάτων, για τα οποία θα ακούσετε, μάλλον θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα τα ακουστικά κύματα. Και είχαν δει την δράση τους, τη δράση των κρουστικών, θέλαν να δουν, δεν είδαν, θέλαν να δουν τη δράση των κρουστικών κυμάτων στην κύστη, στον προστάτη, στους αραγώδη και στους όρχης. Όρχης δεν είχαμε. Τα ψάξαμε πολύ, δεν βρήκαμε. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια διεπιστημονική συνεργασία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Εντάξει, εμείς δεν μελετήσαμε genomics, δεν μελετήσαμε microbiomics, περιοριστήκαμε μόνο στα epigenomics, στα transcriptomics, στα proteomics και στα metabolomics. Στα epigenomics, όπως σας είπα, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συσχέτιση του καρκίνου της κύστεως με την υπερμεθυλίωση συγκεκριμένων γονιδίων, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο της κύστης, και να δούμε επίσης κάποια ακόμη χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής του Πέτρου του Γεωργακόπουλου, η οποία πια είναι στα κλεισίματα και κλείνει και γράφει. Και επειδή τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά, ο κύριος Αποστολίδης είχε την ιδέα, ας δούμε μήπως
Στην περίπτωση της νευρογενής λειτουργίας του κατώτερου ουροπητικού, μπορούμε να κάνουμε συσχέτιση με την υπερμεθυλίωση των συγκεκριμένων γονιδίων που είδαμε ότι υπερμεθυλιώνονται στον καρκίνο της κύστεως. Και είναι κάτι το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο μεταπτυχιακού. Και αυτό μάλλον καλά πηγαίνει. Παράλληλα στις συζητήσεις που κάναμε με τον κύριο Δημητριάδη τότε στην αρχή ακόμη, ψάχναμε να βρούμε ένα μοντέλο. Εγώ ήθελα προστάτη, αλλά τελικά ο προστάτης δεν ήταν το ιδανικό μοντέλο. Και καταλήξαμε μαζί με τον κύριο Δημητριάδη και μαζί με τον Αντώνη να καταλήξουμε να μελετήσουμε αλλαγές στον πρότυπο μεθυλίου συγκεκριμένων γονιδίων για να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη και διάγνωση για τον νεφροκυταρικό καρκίνο. Οπότε και εκεί πέρα έχει ξεκινήσει μια ακόμη δακτορική διατριβή. Τώρα, transcriptomics. Σας μίλησα για τους αρουραίους, τους διαβητικούς αρουραίους και τη χρήση των προστικών κυμάτων. Εδώ πέρα, κύστη προστάτης πέος. Όχι, δεν είχαμε. Τον ψάξαμε καλά, τον καταψύχτη και δεν βρήκαμε. Οπότε εκεί πέρα μελετήσαμε. Τώρα, στα καινούργια που τρέχει ο Φώτης. Έρχεται. Μελετήσαμε λοιπόν, τα δείγματα υπήρχαν, τα είχε στον καταψύχτη, οπότε έπρεπε μόνο να δουλευτούν. Και εκεί πέρα ξεκινάνε τα προβλήματα με τον καταψύχτη, γιατί κάποια στιγμή ο καταψύχτης χάλασε, τα δείγματα πήγαν σε δεξιά και αριστερά, κάποια δείγματα μας ήταν πειραγμένα. Όμως τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει σε πρώτη φάση, από τα 15 ζωάκια, 5 ζωάκια από κάθε ομάδα, είναι αρκετά ενθαρρυντικά, ειδικά για την κύστη. Και βλέπουμε ότι επηρεάζεται η έκφραση σε επίπεδο mRNA συγκεκριμένων παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται π.χ. με την αγγειογέννηση, με το inflammation, με διάφορους παράγοντες που θέλαμε να μελετήσουμε. Επίσης, σε επίπεδο transcriptomics, θέλουμε να μελετήσουμε πώς εκφράζονται παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την πυλική ισχυμία, μάλλον, τι επίπτωση έχει η πυλική ισχυμία στο κατώτερο ουροποιητικό μετά από κάποια θεραπεία, οπότε πάλι κοιτάζουμε την έκφραση σε επίπεδο mRNA κάποιων παραγόντων. Στα proteomics δεν τα πήγαμε τόσο καλά, ομολογώ, για τον απλό λόγο ότι το δείγμα που είχαν φέρει ήταν πάρα πολύ μικρό, γιατί προφανώς ο ιστός χρησιμοποιήθηκε και αλλού, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να απομονώσουμε αρκετή πρωτεΐνη που θα μας ήταν αρκετή για να δούμε με απλό western, δηλαδή με απλή ανατύπωση. Αυτό θέλει πολύ ιστό, ναι. Όχι. Το mRNA έχει το πλεονέκτημα ότι θέλει μικρό, λίγο ιστό. Αλλά εγώ πρέπει να πω ότι προσπαθήσαμε και τα proteomics. Προσπαθήσαμε, απομονώσαμε. Υπάρχει, παλιά τα πράγματα ήταν πιο πολύπλοκα. Έπρεπε να πάρεις τον ιστό, να τον ομογενοποιήσεις με υγρό αζωτό, να τον κορνικοποιήσεις. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, αλλά αυτό να το κάνεις με ιστό. Και από εκεί πέρα να απομονώσεις είτε DNA, είτε πρωτεΐνες, είτε RNA. Τα πράγματα σήμερα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και μπορούμε και απομονώνουμε συγχρόνως και τα τρία μόρια. Σε μία στήλη παίρνουμε το DNA, σε μία δεύτερη παίρνουμε το RNA και σε μία τρίτη παίρνουμε την πρωτεΐνη. Το πρόβλημα με την πρωτεΐνη είναι ότι χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. Δεν είναι όπως είναι με το mRNA. Με το mRNA μας φτάνουν μικρότερες ποσότητες. Και με τα μεταμπολόμικς, πάλι στην πυλική ισχυμία και στις επιπτώσεις που έχει στο κατώτερο ουροπητικό σύστημα, εκεί πέρα, σε επίπεδο μεταμπολόμικς, θα μελετήσουμε δύο μεταβολίτες οι οποίοι σχετίζονται με το οξυδοτικό στρες. Οπότε εκεί πέρα ο Στάθης είναι στη φάση που ο Κακομοίρης τρέχει να μαζέψει ούρα, να τα συντηρήσει σε κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε μετά με Ελάιζα να δούμε τους δύο μεταβολίτες οι οποίοι σχετίζονται με το οξυδοτικό στρες και αν υπάρχει κάποια επίπτωση. Τώρα, κατά πόσο μιλάμε για κάποιο μυστικό, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Γιατί ο Απόστολος και ο Φώτης είναι πάρα πολύ δραστήριοι και έχουν τρέξει διάφορα συνέδρια και έχουν αρχίσει και κάνουν αναρτήσεις. Θα αρχίσουν σύντομα να βγαίνουν και κάποιες δημοσιεύσεις, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κρυφή η σχέση μας. Μάλλον είμαστε σε μια φάση που ο κόσμος το έχει τούμπανο και μάλλον εμείς κρυφό καμάρι. Γι' αυτό σας παρουσιάσαμε τελικά. Δημόσια. Λοιπόν, μέχρι τώρα μην είχατε κρυφή. Κρυφή, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε κομματάκι-κομματάκι από διάφορες πτυχές και από τα κλινικά σας ευρήματα και από τα κλινικά ευρήματα αλλά και από τα μοριακά ευρήματα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το puzzle που σχετίζεται
με τις ασθένειες του ροπιτικού. Και για να σας λύσω και το γρίφο, όντως έγινε το πείραμα. Δίδυμα αδέρφια, ο ένας στη γη, ο άλλος σε αποστολή της NASA. Έχουν βγει ήδη αρκετές δημοσιεύσεις. Και όντως το γονιδίωμα μένει το ίδιο. Ήταν δίδυμα αδέρφια. Σχεδόν ίδιο το γονιδίωμα. Όμως, ναι. Όμως η διαφορά τους ποια ήταν. Η έκθεση διαφορετικούς τροσογόνους παράγοντες, περιβάλλον. Άρα το περιβάλλον, η διατροφή. Ο άλλος κάτω στη γη έτρωγε ό,τι ήθελε. Χάμπουργκερς, πίτσες, ό,τι ήθελε. Ο άλλος όμως ήταν σε περιορισμένη διατροφή. Το μικροβιακό περιβάλλον σίγουρα. Αχ, καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Έμεινε κανένα εξαιρετικό. Ένα χρόνο έμεινε. Έκανε σκονάκι. Google. Σκονάκι, εγώ το λέω. Ναι. Γιατί είχε αξία ο χρόνος, γιατί για να ξέρουμε πόσο καιρό χρειάζεται να εκτεθεί κάποιος για να μπορέσει να γίνουν αλλαγές. Μα... Το ένας χρόνος, αν δεν ξέρεις, θα γινόταν σε 6 μήνες ή στη μία μέρα. Έτσι, πόσο οπότε... χρόνο θα κάνει τη θεραπεία και τι πτώση θα έχει. Ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί οι αεροπόροι έχουν πιο συχνά καταράχτη από ότι οι υπόλοιποι. Όχι. Το UV, έκθεση του UV. Το ίδιο και οι αστροναύτες. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάνουν θεραπεία πολύ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ η γυαλιά ηλίου, νομίζω. Δηλαδή, από τον οικογενειακό μου περιβάλλον εκεί θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Πάνω. Δηλαδή, να ρωτήσω, έκαναν δηλαδή έλεγχο του γονιδιώματος ακριβώς πριν φύγει κάποιος στο διάστημα και το παρακολουθούσε. Το ολόιδιο. Ακριβώς. Και μετά έφυγε. Άρα, μόνο υπό εξαιρετικές διαφορετικές τροσογόνες καταστάσεις συμβαίνει αυτό ενδεχομένως. Σε αυτές συμβαίνει, δεν ξέρουμε αν συμβαίνει και σε άλλες. Θέλω να πω, όλη τους τη ζωή που ζούσαν μέχρι να φύγει ο ένας από τους δύο στο διάστημα είχαν ακριβώς το ίδιο και μετά. Όχι, δεν ήξερες. Ήταν σημείο αναφοράς. Κάνεις μια αποτύπωση δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν γεννηθεί μονογενή δίδυμη. Οπότε για να βρεις. Θέλω να πω, δεν έφυγε με το που γεννήθηκε. Όχι. Φυσικά. Προφανώς, ναι. Όχι, αλλά θέλω να πω, άρα είχε γίνει όμως έλεγχος γονιδιώματος. Το γονιδίωμα είναι το. Ναι, το γονιδίωμα είναι το ίδιο. Σταδερό. Αυτό που αλλάζει είναι την περίοδο που διεξάγεται το πείραμα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα δύο διαφορετικά άτομα. Και οι αλλαγές ποιες ήταν μετά. Η δημοσίευση είναι εδώ. Θέλουμε μία ολόκληρη. Λοιπόν. Μαρία, νομίζω ότι. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας το πω στο επόμενο ρουσκούλ, αν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Όχι, κάτι που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι να πάμε τώρα, που αφού αυτό ήταν μια εισαγωγή, είναι να τα καταλάβουμε. Εγώ ένα που θα ήθελα είναι να βρούμε κάποια παραδείγματα και να μας εξηγήσεις με ακόμα πιο απλά από σήμερα λόγια, αλλά αφού καταλαβαίνουμε λίγο τη μεθυλίωση και κάποια. Βασικά τους συστώνους, αναθυμίγαμε και τα λοιπά. Λίγο μηχανισμούς που παίζουν στον καρκίνο του προστάτη, στον καρκίνο της κύστης, λίγο στα ανδρογόνα που είναι και το κομμάτι που αγαπάει πολύ. Έτσι. Ένα απλό μάθημα που να εξευτελίσουμε όμως, δηλαδή ας μην είναι επιστημονικά. Εμένα με λένε λαϊκιστή, γιατί θέλω να το φτάσω, να το τελειώσω. Ο κύριος Αποστολής μια ζωή με κατηγορούσε γιατί το τέλειωσες λίπια, το έκανες, το ξεφτύλισες. Μόνο έτσι μπορεί να περάσει η γνώμη. Συγγνώμη τώρα, έχουμε εδώ πέρα ένα χωνίτο καημένο, αρχίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, βάζουμε πληροφορία, τι να καταχωρείς, τι να κάνει. Και μετά εγώ φωνάζω γιατί τα U points σας το λέω 10 χρόνια και ακόμα δεν το έχετε βάλει στην κλινική σας πράξη. Πώς να το βάλουμε όταν έχουμε ένα χωνί. Να καθίσουμε λίγο να το δουλέψουμε για του χρόνου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Στις 6 έχω αναθέσει να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις. Θα βάζουν ερώτηση-απάντηση, ταπ-ταπ-ταπ-ταπ, για να τελειώσουμε αυτά τα αμφιλεγόμενα θέματα ακουστικά. Θα είναι ερώτηση-απάντηση. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.